Αυτή την Πέμπτη σ' αγαπάω όλα. Bar Theater στο Le Pierrot Bistro. Και τελευταίο Σαββατοκύριακο με τους ταξιδευτές της Ηλιούπολης. Και για τις παραστάσεις της άλλης εβδομάδας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ και στο description. Εγώ, Μαρία Μπεκατόρου, δεν είμαι ανασφαλής, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Πότε πρόπερση, αλίμονο, αν το πεις και άλλες 100 φορές θα σου περάσει. Κάτια Δανδουλάκη, η φύση του ανθρώπου έχει ανάγκη μόνο την αγκαλιά, χαμόγελα και αγάπη. Ξέχασες την υγεία, τη δόξα, τη διασημότητα, την τηλεόραση, τα χρήματα, τις επιχειρήσεις, το lifting, την αυστηρή γυμναστική και τη δίαιτα. Και να τρώει ο άνθρωπος χαμηλά λιπαρά. Αρκεί να έχει και αρκετά χρήματα για να περάσει την υπόλοιπη ζωή του με μαρούλι και προσούτο. Άντε και λίγο κράμπερι και υποφαές. Γονίδης, το lifestyle είναι κάτι που από μηδενικό σε κάνει νούμερο. Σε λατρεύω! Παναγία μου, είπα καλή κουβέντα. Φωτιά θα παίζει να με κάψει. Οκ. Θωμάης Απέργη, μου αρέσει ο ρόλος της συζύγου. Στα αρχίδια μας. Εμάς μας αρέσει να παίζει το ρόλο της γκόμενας για να την παίζουμε κι εμείς. Κατερίνα Καινούριου, γιατί χώρισε ξανά με τον Βασίλη. Οχοχοχ, ξανά στα αρχίδια μας. Εγώ, Βασιλική Τρουφάκου, προσωπικά δεν με σκανδάλισε το έργο του Ζαν Φάβρ. Για πρώτη φορά θα πω, στα αρχίδια τους. Και στα παλώμενά τους, στην κυριολεξία. Αλλά συγγνώμη κιόλας, ρε κοπελιά, πόσα παλώμενα πρέπει να δεις μέσα στη μούρη σου για να σκανδαλιστείς. Ρωτώ κι εγώ. Hello, Αντώνης και Ιωάννα Στρόιτερ, γάμος και βάφτιση το 17. Τώρα με έπιασε και ψολοφαγούρα. Καλά, είστε με τα καλά σας. Νομίζω ότι μας νοιάζει τι θα κάνει ο Στρόιτερ το 17. Ούτε καν πως θα περάσει το Πάσχα. Μας το λέτε από τώρα, λες και είμαστε κουμπάροι και πρέπει να προετοιμαστούμε για τα έξοδα. Μαρία Ηλιάκη, διανύω την πιο φωτεινή άνοιξη της ζωής μου. Έλα, και με πόσο τρέχεις, μη μου πεις με την ταχύτητα του φωτός, γιατί δεν το έχω καθόλου αυτό για σένα. Άντε και με το καλό να ανοίξεις, να ανθίσεις, όπως τα φυτά. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη ξαφνικά. Hello, Μαραντίνης Χριστίδου. Το τρίτο παιδί δεν αργεί. Συγγνώμη, αυτό είναι είδηση ή δική τους δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι αφού κάνουν ό,τι κάνουν, παίρνει ο Θοδωρής τη θέση του γυναικολόγου και φωνάζει «Έλα, έλα, έλα» ή αφού και ύστερα αρχίζουν τα σπερματάκια και τρέχουν σαν τρελά «Ιου, ιου, μωρό, 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 πρέπει να βρει μορτόχο να κάνουμε μωρό, μωρό, μωρό». Εκτός αν την ώρα που το κάνω φωνάζει εσύ «Έλα μωρό μου, έλα παιδί μου, έλα, έλα μην αργείς». Άλλο αυτό. Γιου, Ελένη Τσολάκη, φωτογραφίζεται σαν μοντέλο και μας αποκαλύπτει τη δίαιτά της. Ποια δίαιτα? Εγώ κάτι βυζάκια βλέπω μονάχα. Και κάτι γράμματα που είναι πιο μεγάλα από την κιλότα. Κιλότα, τι λέξη κι αυτή, σαν Ιταλίδα τραβεστή. Μάλλον σκέτωσα τραβεστή, γιατί όλες οι τραβεστή έχουν ιταλικά ονόματα. Παλώμα, Αλώμα, Καρλώτα, Κιλότα και Καρότα. Λόγω χρήσης αρραβαντικών, άλλο αυτό, μην μπερδεύεστε πάλι. Πάντως τα βυζάκια διαίτης μου φαίνονται, 2%. Χάλια. Κατερίνα Παπουτσάκη, δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση. Οπότε είπες να τα βγάλεις έξω για να είσαι προετοιμασμένη και για την επόμενη. Αυτό νομίζω ότι λέγεται ομοιοπαθητική. Μπορεί και πουτανιά. Γιου, Νάντια Μπουλέ, τα σοβαρά λάθη της ζωής μου τα έκανα στα προσωπικά μου. Πού ήθελες να τα κάνεις, στη βιβλιοθήκη? Εσπρέσο, 24χρονη Αφροδίτη Αδάμη, γιατρίνα σε ελληνικές πορνοτενίες. Φαίνεται κάνει το αγροτικό της, γιατί 24 χρόνων να είναι και γιατρίνα λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Εκτός αν πηδούσε τάξεις, μαζί με τους καθηγητές. Αλλά αν θα στη συνταγή, θέλεις να πάρεις πτυχίο, παίρνεις πρώτα τους πτυχιούχους και η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. 8 σε κάθε εξεταστική προ και μετά μαθήματος. Η χρήση του αλκοόλ συνιστάται. Κατέθεσα αγωγή 50χρονη γιατρίνα. Γνωστός τραγουδιστής μου έφαγε τα λεφτά. Μα αυτή είναι η διαφορά. Η άλλη γαμιότανε για να γίνει γιατρίνα και πληρωνότανε, ενώ η άλλη αφού έγινε γιατρίνα πηδιότανε, αλλά πλήρωνε. Το χρήμα το χαλάει τον άνθρωπο. Star Press. Παρέτηση βόμβα από την Όλγα Τρέμη. Σιγά το τρομοκρατικό χτύπημα. Ίσα ίσα από φιλανθρωπία το έκανε. Σου λέει τώρα που θα κλείσει το κανάλι να μην το επιβαρύνω, οπότε έφυγε πρώτο το βαρύδιο. Αεροπειρατεία για μια καψούρα. Κοίτα που μου ήθελε και γκόμενα στην κατάσταση που είναι. Άσε με να δείξε πάλι αυτόν. Αυτός είναι σαν Γκόλουμ με γυαλιά. Παιδί μου, άμα είσαι έτσι, δεν κάνεις αεροπειρατεία. Πλαστική κάνεις. Καψώνει στην Αγγλία. Τους υποχρέωναν να αβιάσει ο ένας τον άλλον για να μπουν στη βασιλική φρουρά. Περίεργο, γιατί έχω πληροφορίες ότι μετά από αυτό αυξήθηκαν οι αιτήσεις.
βρέθηκε η Ιερά Τράπεζα του Μυστικού Δείπνου. Επιτέλους, να μάθουμε και πόσο κόστησε. Γιατί όταν ήρθε η ώρα του λογαριασμού, όλοι κάλαν τον παλαβό και έλεγαν: «Μήπως είμαι εγώ, κύριε, μήπως είμαι εγώ, κύριε». Μάλλον και τότε θα υπήρχαν capital control και είχαν σηκώσει τα λεφτά της εβδομάδας. Μόνο ένας σηκώθηκε να πάει στην τράπεζα και αυτός κρεμάστηκε γιατί ήταν πολύ ψηλά τα επιτόκια. Όσο για τα παλώμενα, και εγώ δεν συμφωνώ με την παράσταση που θα γινότανε. Αλλά συγγνώμη, μόνο τα παλώμενα μας πείραξαν. Τα βαλώμενα, αυτά που μας έχουν βάλει μέχρι εδώ, αλλά έτσι είναι ο Έλληνας. Να τον πηδήξεις, δεν τον πειράζει. Να μην του δείξεις με τι τον πηδάς, εκεί προσβάλλεται. Το άλλο μάλλον του φαίνεται καλό. Lifestyle και αρχίδια κυβέρνηση. Μάντολες άντε, το διορθώνω.